με που θυμάμαι κομμάτια από το story που γράφω καθημερινώς για μένα ένα προς ένα σκηνές κινηματογραφικές εικόνες, φωτογραφίες και σκίτσα ζωγραφισμένα χαρτιά με στίχους από την πένα απολωσμένα ζει. Θα το ζητάμε, έχουμε μάθει με τα μάτια να αγαπάμε. Ξυπνάω, κοιτάς να δεις αυτά που δεν είναι φτιαγμένα για σένα. Μπήκε στην πέτσα σου ο ρόλος, όντας μεγαλωμένο στο ψέμα. Σε φτιάξαν καθομή. Ο Παύλος έγραφε περισσότερο για πάρτι. Για Τζαμάικα. Ο Παύλος ήταν Τζαμάικα. Γούσταρε τον ήλιο, γούσταρε τα πάρτι, γούσταρε την ελευθερία του πνεύματος, της καρδιάς. Σίγουρα είμαστε κατά ενός συστήματος εξουσιαστικού, όποια εξουσία όμως και αν είναι αυτή. Είτε είναι δεξιά είτε είναι αριστερή. Δεν μπορούμε να ενταχθούμε μέσα σε κάτι τέτοιο. Του άρεσε πάρα πολύ να βοηθάει νέα παιδιά. Παιδιά που δεν έχουν εύκολα την ευκαιρία να προβληθούν. Και το έκανε από τα βάθη της καρδιάς του αυτό. Δηλαδή τους έβαζε να παίζουν σε φεστιβάλ με μεγάλα ονόματα. Τους έδινε την ευκαιρία να βγουν σε μαγαζιά που μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να πάνε. Γιατί οι μαγαζάντορες δεν εμπιστεύονται άγνωστα παιδιά. Αλλά ο Παύλος έβλεπε κάτι στα μάτια τους. Έβλεπε ότι υπάρχει μια αξία και ήθελε να τους βοηθήσει όλους αυτούς να προβληθούν με τον αλφαβήτα τρόπο. Ό,τι μπορούσε έκανε γενικότερα για τον κόσμο. Οποιοδήποτε άλλο παιδί πέθανε από τη hip hop σκηνή, ναι, μεν θα στεναχωριόμασταν όλοι. Αυτό το πράγμα δεν θα συνέβαινε. Επειδή εκείνος έπαιζε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα δύο ρεύματα, ας πούμε, γι' αυτό το λόγο συνέβη. Ήταν, μόνο για τον Παύλο θα γινόταν αυτό. Υπάρχουν πολλές διαφορές και η διαφορετικότητα είναι όμορφη. Αλλά για να ενωθεί όλη αυτή η ιστορία πρέπει να γίνει δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνεις. Είναι μια κατάσταση που 20 χρόνια ήταν χωριστά. Κύριε Παπά, αποδέχεται το ρόλο του υπαρχηγού. Δεν πρόκειται να κλείσει κανένα στόμα απέναντι σε κανένα μαχαίρι, γιατί έτσι είμαστε μαθημένοι όλοι στην Ελλάδα. Όσοι μιλάμε, θα συνεχίσουμε να μιλάμε και αν φύγουμε εμείς από τη μέση, θα έρθουν άλλοι που θα μιλάνε και πάντα αυτή η αλυσίδα θα υπάρχει.